στο προηγούμενο επεισόδιο. Πέφτει αγία το πράγμα με μπορτάρι. Το πράγμα με μπορτάρι, δεν ξέρω ρε φίλε. Πολλά ωραίο. Άντε φύγε. Γιατί παίξες πίσω. Αμάνα μου γεντέρμαν τούτο. Κολάρα. Μαλάκες 3-1 στο 90 με κολάρα. 1-2. Ρε ποδάρε. Πολλά ωραίο. Κόψε την. Γκολ. Πυροβολό συνέχεια έτσι. Έπαιξαν πάρα πολύ ωραία δαμέ. 1-1 στο 75. Δεύτερο τέρμα για το σημερινό επεισόδιο. Back to back. Τα γκολ μας στο match. Η Λεόν. Λεόν. Θα κάνουμε ένα accept. Κάνουμε ένα accept. Γιατί δεν νομίζω να μας δώσει κάτι άλλο. Και νέα αρχή ξεκινάει για μας. Βασίλης Χατζηπαναγής. Αμάνα μου τζέφια. Γκολάσο! Μεγάλο γκολ, απίστευτο γκολ από τον Χατζηπαναγή μας. Εκπληκτικό γκολ. 0-1 για την ομάδα μας. Έφυγε εξαιρετικά για με βρέμε ο Κάμπελ. Τέλεια. Συνομίζω η νέα μας ομάδα είναι απίστευτη. Καλησπέρα σας μάγκες, με ελπίζω να είστε όλοι καλά. Σήμερα έχουμε έναν ξεχασμένο επεισόδιο, μια ξεχασμένη σειρά. Έχουμε το επεισόδιο 3 της σειράς μας Χατζηπαναγής Career Mode Player. Λοιπόν, όσοι είστε και στο κανάλι, βασικά έχουμε πάρα πολλά γενικά κατά από τον καιρό που έχει να κάνουμε την σειρά. Είναι ότι μια σειρά career mode με ένα θρύλο του ποδοσφαίρου, του ελληνικού ποδοσφαίρου, το Χατζηπαναγή. Όσοι τον ξέρετε, ψάξτε στο YouTube. Κάποιοι λέγαν τον σαν τον Έλληνα Μαραντόνα. Υπήρχε κάποιο ψευδόνυμα. Ήταν ένας πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής της εποχής του Τζίνης. Κάποιοι λένε ότι είναι ο καλύτερος Έλληνας ποδοσφαιριστής που υπήρξε ποτέ. Κάποιοι λένε ότι είναι ο Καραγκούνης. Εγώ δεν μπορώ να φέρω κάποια γνώμη για τον λόγο ότι δεν τον έζησα να παίζει ποδόσφαιρο τον Χατζηπαναγή. Άρα δεν μπορώ να φέρω τη δική μου γνώμη. Αλλά από ό,τι άκουσα και από ό,τι ξέρω, είναι ένας από τους καλύτερους Έλληνες ποδοσφαιριστές που περάσαν ποτέ από τα γήπεδα. Αν και δεν πήγαινε σε κάποια άλλη ομάδα του εξωτερικού για να δείξει το ταλέντο του. Εμείς λοιπόν είμαστε δαμέ για να ξακιώσουν το θρύλο δαμέ και τουλάχιστον να τον κάνουμε, αφού είναι γίνει και στην πραγματικότητα, στο μέσο του FIFA, να τον κάνουμε τον καλύτερο ποδοσφαιριστή στον κόσμο. Λοιπόν, όπως ξέρετε, είμαστε στη Λεόν. Ωραία. Αλλά αν πρέπει να είμαστε διαφορετικά τους βαθμούς, τα points, είναι επειδή και όντως saves είχα εδώ στην Ελλάδα. Άρα πρέπει να ξαναμάω το ίδιο ακριβώς saves με το πλαίσιο μου στην Κύπρο. Ωραία, άρα έπαιξα κάποια μάτσα, να θυμούμε καν πόσα μάτσα είχα στην Ελλάδα, πόσα μάτσα έπαιξα στην Ελλάδα. Έπαιξα πόσα, 10 μάτσα νομίζω, ναι 10 μάτσα που έπαιξα, έχω την τέντα βαθμούνα στην πρώτη. Ωραία, so, έπαιξα πάρα 8 goals, ωραία, είμαστε 19 χρονών, να δείξω λίγο πόσο ρέτη. Λοιπόν, όπως βλέπετε, να δείξω, να με game settings παίζουμε με legendary, ωραία, 4 minutes legendary. Όπως να ξέρετε, να μην υπάρχουν παρεξίσεις, ότι ξέρεις, παίζεις με semi pro, με amuter, όχι ρε μάγκες. Α, ωραία. Είμαστε 75 rating. Ωραία, είμαστε αρκετά καλό rating. Ένα θέμα που είχαμε στην προηγούμενη saves. Αλήθεια, μάλιστα, επειδή εσχίστηκε καλό πολλά μαζί με τα saves, μαζί με τα PlayStation και έγινε ένα μπάχαλο. Πάμε να το πρώτο μας match. Λέγαμε να παίζουμε 3-4 match ανά επεισόδιο. Ωραία, να δείξει βασικά πώς να το κάνουμε. Από 4 λεπτά το κάθε μήχρονο που είναι, επειδή θέλω να τρώω πάρα πολύ χρόνο. Ελπίζω να καταφέρουμε να πιάσουμε μια καλή μεταγραφή στην επόμενη σεζόν, λογικά να πάρει 3-4 επεισόδια του τη σεζόν, μπορείς και παραπάνω. Να δείξω πώς να πάει, ελπίζω να σας αρέσει και η σειρά, κάνετε ένα like, ας αρέσει και η σειρά, τι θα συμβεί τη σειρά. Στα 200 like έρχεται ξανά νέο επεισόδιο, διότι να καταλάβω ότι αρέσει και η σειρά. Κάνετε ένα like τώρα για να συνεχιστεί η σειρά, είδα πάρα πολύ hype που όλους, ζητήσατε μου πάρα πολύ. Ακόμα ζητάτε μου το, ας πούμε χτυπώ άλλα το πώς ότι είναι ακόμα η σειρά, μέχρι και πάνω να γίνει. Είσαστε όλοι πάρα πολύ ενθουσιασμένοι, στον να μετρά πάρα πολύ για μένα. Like μάγκες μου, subscribe στο κανάλι, στο καλή μου αυτό με τα 4.000 και πάμε στο σημερινό μας match. Ωραία. Αλλάσουμε παιχνίδι έτσι ωραία. Πρέπει να δημιουργούμε παιχνίδι. Πρέπει να φτιάχνουμε παιχνίδι μόνοι μας. Πού είπα σαν ζεγάρα σου. Εφυγαίνει η φαπά. Λα παιχταρά μου. Πού πασάρεις ρε φίλε, πού πασάρεις. Ας πέτα τώρα, ας πέμει, είδες το κότσινο με το άσπρο και πες ότι είναι πράσινο. Εφύγε από εδώ, έχω και Εφύγε σαν Winger. Είναι εκεί που θα πασάρω. Αλλά δεν πειράζει. Ρε με τόσο δαμή το 16αρουί ρε φίλε. Φκάρτο ρε προμήτη. Πού πάρε φκάρτο. Προχωρώ. Έλα πάνω μου. Ουοπ. Κέντα. Ξέρετε. Κάνε το πενάρτη. Μαλάκες κάνε το πενάρτη. Τα κυρισμένος άνθρωπος.
προς το τέρμα του και κάνει το πέρτο βλάκας του δάμε. Ρε μάνα, είσαι τέλειο ανεγκέφαλος εσύ ρε φίλε. Είσαι ο πιο ανεγκέφαλος, δεν μου το κάνουμε. Χωρίς λόγο παιδιά, χωρίς λόγο. Και φάμε το, λέτε. Have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they. Δε πέρτ. Ήταν πολλά εύκολο να πιέσω το πέρτ, ας πούμε. Πολλά εύκολο, ας πούμε, να γίνει το ότι είμαι πάει κλάιν της και πέντε ψοφισμένοι μέσα στην μπάρα. Έφυγεν, αμάν, έφυγεν. Έλα. Πολλόρο πλέι. Το βάλα στην Σατανάες. Το βάλαν οι σατανάες. Αυτό είναι play. Έλα. Τέλειωσε το. Κάμει ψεδάκι και βρίσκει να πάει στη φάτσα του. Ξεκόρνε. Εδώ είναι τέρμα. What the fuck! Μαλάκα τι το λίγει. Πάει το κύκλον και λίγει το. Μαλάκα είναι το πιο ηλίθιο παιχνίδι που υπάρχει, δεν γίνεται το FIFA. Το πιο ηλίθιο παιχνίδι. Λοιπόν, μέσα στο δεύτερο μας match, σε μια δυνατή έδρα να ακούσα. Ακούσα δυνατά λόγια για την ομάδα. Δώσ' μου την πεπιθέση στη μάπα να φύγω μόνος μου. Δεν ξέρω αν άρκεψες πάλι τις μαλακίες σου. Κρέψες τις μαλακίες σου και θα σε σκοτώσω λάθος μέσα στα παγιά, θα σε σπάσω να μούτρα σου. Και ξέρω τι πούσε. Να μου το φάω ρε, πιάντα μου να μου το φάω ρε φίλε. Κόψε. Μάλα κάνει λύθιοι οι παίχτες μου ρε φίλε. Ναι χάζει. Αμάν. Τι το αριστερό είναι. Απαναία μου το αριστερό μα και είναι καλό. Λα. Μπράβο ρε παίχταρα. Όχι ρε. Όχι ρε. Έλα. Όχι, αμάν. Κρεμάσαμε την ομάδα. Κρεμάσαμε την ομάδα ρε μάγκες. Ωραία είναι τα καλύτερα κάτω να μην ρε φίλε. Ποια να γυρίσω ρε πέλε. Αχ. Αμάνα μου. Όχι! Μαλάκα τι είναι ότι πας από εδώ και πάλι ρε φίλε. Είδες το έκαμε την κοράν και ο Κάμπελ τζάμε ρε φίλε. Και είμαστε στο αριστερό μου, θα σου τέσεις καλά στο αριστερό μου τζάμε ρε φίλε. Κάτσε με κάποτα με έφυγε το σήμα του μικροφόνου, άρα ό,τι έλεγα δεν ηχογραφόταν. Τέλος πάντων είπα κάτι σπουδίο, απλώς είπα ότι εφαμέντες για μαλακία μου. So πάω στο μας να δούμε τι είναι να γίνει. Τι το μαθμάς σε σήμερα, αλλάξαμε τις στολές μας για το λόγο ότι δεν ξέρω και οι πράσινες εμάς ήταν καθόλου τύχη. Ωραία, βάλαμε τις κίτρινες. Έχουμε ένα βαθμό σαν πρώτος και ο δεύτερος έχει 26. Αν χάσουμε τώρα, βάλουμε την ομάδα σε μεγάλη καταστροφή. Ωραία, πρέπει να νικήσουμε οπωσδήποτε. Μπράβο ρε. Πέναρτη. Τι έγινε τώρα ρε φίλε. Ρε πέλε, είχα πέρθει τότε και και κάμε ένα άλλο σουφτά. Εδώ. Μπαμ ρε πάρτο ρε. Μπαμ. Αυτό είναι. Τώρα είναι γκολ ρε φίλε. Let's go ρε. Ευτυχώς νικήσαμε. 1-0. Με την κουαλάρα μου. Του Χατζηπαναγή. Ωραία. Απολογούμε. Λοιπόν, 7 rating ok, είναι ένα σημόν, it's not bad. Πάμε στο τελευταίο μας match, ελπίζω να νικήσουμε το match. Να έχουμε 2-2 ας πούμε, ωραία το score. Και να παραμείνουμε στην πρώτη θέση που είναι το ζητούμενο. Let's go. Δύσκολο γήπεδο επίσης, δύσκολη έδρα. Θα αντιμετωπίσουμε ότι μας έρθει. Γιατί θέλει μόνο την νίκη. Το ζητούμενο είναι η νίκη. Ωραία, ποιο είναι ρε, τα παλιά του φύγουν άνθρωπο ρε.
Όχι ρε μπρο μου. Μπράβο ρε παιχταρά. Μπράβο ρε παιχταρά μου. Φύγε. Φύγε. Πώς είσαι σκουμπάρε. Μαλακία μου, αλλά... Μαλακία μου, αλλά διόρθωσα το. Είσαι μόνος σου. Κλείσε μέσα. Μην κλειστείς. Αμάν. Αμάν. Καμπέλ να σε πού να σε πάρω σατανά να σε πάρει. Τι κάνεις ρε. Γιατί αρχίσεις τόσο ρε βλάκα. Μπράβο. Αμάνα μου, είναι τα πάσα. Μην το βάλε μπάλε. Ρε φύγε το, φύγε το. Κότς, κάποιο τον αλλαγή τώρα. Βάρτε τον πορταρίν επιθέση. Μα τι μου κάνεις ρε. Μην τα μπαλιάν του φκαλά ρε φίλε. Μην τα μπαλιάν του φκαλά ρε φίλε. Έλα. Πάρε να κάνεις τσελιμούθκια. Να κάνεις τσελιμούθκια. Φύγε, φύγε, φύγε. Α, μα είναι τα πάσαν του φκάλα. Είσαι το... Είσαι... Τι άμα σου πω τώρα ρε φίλε, να σου πω τα πάντα ρε φίλε. Να σου πω τα πάντα ρε φίλε. Να πει. Άμα αν τα φύγουμε φκάλα πάλι. Και χάσαν το. Έφυγε. Έτσι μπαίνουν τα τέρματα γάμο το σπίτι σαν σιούτε γαματσολούν το παιχνίδι. Τι βάλα όσο ρε φίλε, έτσι μπαίνουν τα τέρματα ρε φίλε. Άντε σπάει, Καμπέλ. Ένα σοβαρή αυτήν λίγο ρε φίλε. Χατζι Παναγίζε, δέτε, δέτε, δέτε ενέργεια. Μπαμ, φιά, μπαμ, σιούτ, γκολάσο. Κάμουν πας στον πορτάρι σιούτ ρε. Ρε δηλαδή ας πούμε είναι γίνον το πράγμα. Θέλω κανένα. Αυτά είναι ρε φίλε, αυτά είναι ρε φίλε. Δέτε, δέτε ενέργεια δάμε που κάμα. Γιατί πρώτα σούλους, φεύκουν να μην τσίλα κάθετη. Shoot, απευθείας, αντίθετη γωνία. Πατ, γκολάσο. Πατ, γκολάσο, δέτε. Boom, κεραυνός. Ο Κάμπελ, καληνύχτα, χωρέ χωρέ ποδά. Χωρέ τον Λάισμαν ο Κάμπελ. Κάμπελ, καληνύχτα ρε φίλε. Αυτά είναι, αυτά είναι. Πού να ξεκινήσει. Πολλά ωραία, είδες. Και τον πιλτά που σας λέω. Μαλάκα έβαλε εντό. Μαλάκα ούτε κατάλαβα τι έγινε τώρα. Μαλάκα τι έβαλε ο άνθρωπος. Τον build-up που ξεκίνησα εγώ. Πολλά ώρα build-up. Και πανέμορφο γκολ μάγκες δέτε. Ο επιθετικός πάρα πολύ καλός, άρεσε μου. Το first touch του που είχαμε. Δέτε γκολ. Μαλάκα μην σε ευκέλετε έξω. Αυτά είναι. Πάρα πολλά ωραία, έχασαμε πάρα πολλές ευκαιρίες μαζί με ο Κάμπελ. Πιστεύω για μια γνώμη μου ότι ο Κάμπελ να κάτσει και ο τρία μάτσο έξω, να δει τι σημαίνει η γλύκα του πάγκου, γιατί δεν γίνεται να χάνει τους αφανάσεις ρε φίλε, είσαι επιθετικός και μπορεί να βάλεις ένα τέρμα ρε φίλε. Πιστεύω όλος ο επιθετικός που μπήκε μέσα εδώ και ένα ασίς ήταν εξαιρετικός. Αυτά ρε μάγκες μου, παίξαν 4 μάτσες στο επεισόδιο, θα έρθουν πάρα πολλά, ωραία, ελπίζω πει τώρα τελειώνει το Ultimate Team σε 2-8 μάτσες, θα έπαιζε άλλος Ultimate Team, έφυγε εμφωσή Ultimate Team of the Week, Ultimate Team of the Season, συγγνώμη, άρα μετά παιδιά είναι άλλο νεκρό. Να παίζουμε εννοείται, αλλά θα παίζουμε τόσο να παίζουμε όσο να παίζουμε τώρα. Ωραία μάγκες μου, άρα να έρθουν παραπάνω επεισόδια με Χάτζι Παναγή, με Βόλτα. So μάγκες μου, θα κάνετε ένα like τώρα στο βίντεο του δαμέ. Είπαμε θα έρθω στα 300 like να δω ότι άρεσε σας, θα συνεχίσουμε. Πάμε λίγο subscribe όσο συνδεγάμετε, πάμε στα 4K, μείναμε μας άλλο 70 subscribe για 4K μάγκες. 70 subs για 4K, είμαστε έτοιμοι. Λοιπόν μάγκες μου, like, subscribe και εμείς θα πω σε ένα επόμενο βίντεο. Bye.